Η Ιαπωνική δικαιοσύνη καταδίκασε την Κισάκο Κακέχη στην εσχάτη των ποινών για την δολοφονία του άντρα της και δύο ακόμη εραστών της. Η 70χρονη μαύρη χείρα χρησιμοποιούσε κιάνιο για να δηλητηριάσει τους συντρόφους της, ενώ κέρδιζε αποζημίωση αφού όλα τα θύματα είχαν ασφαλιστήρια συμβόλαια ζωής. Η Κακέχη επέλεγε πλούσιους ηλικιωμένους άνδρες ασθενείς και χωρίς παιδιά. Οι αρχές υπολογίζουν ότι η γυναίκα δηλητήριο, όπως την ονομάζουν οι ιαπωνικά μέσα ενημέρωσης, έχει συγκεντρώσει πάνω από 7 εκατομμύρια ευρώ. Το δικαστήριο απέρριψε το επιχείρημα της υπεράσπισης ότι πάσχει από άνοια.